Αφροδίτη μου, κάτι έχει πάθει. Περίμενε λίγο. Να μην βλέπουμε ερωτευμένους ανθρώπους. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους. Όχι, δεν φαίνεται ότι χαίρεσαι. Δεν είναι το στυλ μου εμένα αυτό. Να μην είναι, δηλαδή. Να είναι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους αυτούς. Εγώ με αυτά όλα. Το πώς εξωτερικεύει κάποιος την αγάπη του, κάποιος μπορεί να μην μιλάει για αυτή, να μην το δείχνει. Ναι. Φαίνεται όμως την αγάπη. Είναι τελείως διαφορετικό και έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός και του ζευγαριού. Ωραία. Ωραία. Αλλά δεν μπορούμε να μην χαρούμε με ένα ζευγάρι επειδή θέλει να το σου δείχνει. Σου είπα εγώ ότι δεν χαίρομαι. Εγώ χαίρομαι. Το κοιτάς και λίγο που αμφισβήτηση από το πρωί. Όχι. Και την Τέτα και την Κωνσταντοπούλου και την Βρυσίδα. Όχι, πάλι την Κωνσταντοπούλου, γιατί η Κωνσταντοπούλου ήταν πολιτικά τα κριτήρια. Ναι, εμεί δεν ξέρουμε. Για τη Βρυσίδα και το Σπύρο, εγώ χαίρομαι γιατί είναι και δοκιμασμένο. Και είναι από πολύ νωρίς. Σήμερα, ναι. Ναι, εντάξει, έχει σηκώθει λίγο φωστά. Αλλά εγώ διαφωνώ με. Νιώθω λίγο αμήχανα με όλη αυτή την υπερβολή του συναισθήματος δημόσια. Μα είναι, είναι υπερβολικό το συνέστημα. Ενδεχομένως αυτό είναι ωραιότερο από αυτό που εγώ, ας πούμε, έχω συνηθίσει. Εσύ δηλαδή γνώριζες κάποιον, Αφροδίτη μου. Άστο, γιατί εγώ μια φορά το έκανα λάθος. Περίμενε λίγο. Όχι, περίμενε. Λέω υποθετικά. Γνωρίζεις κάποιον. Πες, θα σου απαντήσω. Που ερωτεύεσαι πολύ, σε ερωτεύεται και ο άνθρωπος θέλει να είναι δίπλα σου και να το δείχνει. Ναι. Δεν σου λέω να λέει τις ίδιες ατάκες, γιατί θα είναι διαφορετική προσωπικότητα. Δεν θα κάτσει δίπλα μου. Γιατί δεν μπορώ. Όχι. Δεν μπορώ. Εγώ, αν μου πάρει την τσάντα να μου την κουβαλήσει, τελείωσε. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γιατί να του. Να, αυτό δεν μην φοβάστε να το ρομαντισμό. Δεν είμαι αυτό το στυλ, βρε φέ μου. Δεν μπορώ να το κάνει λάθος. Αυτή δεν έχει γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο που θα φερθεί έτσι. Όχι, τον έχω γνωρίσει και τον έχω χωρίσει, φέ μου. Δεν μπορώ εγώ αυτή την υπερβολή. Γεια σας.